Γεια σας φίλοι και φίλοι. Μπήκαμε αμέσως στο γενικό γιατί έχουμε μαζί μας ακόμα μια ωραία παρουσία δίπλα μας. Εκτός από την αποστολή που την είχαμε μέχρι τώρα σε όλες μας τις εκπομπές και θα είναι και στις επόμενες, έχουμε και τη Λουίζα. Να σας γνωρίσουμε, αποστολή, να γνωρίσουμε στον κόσμο τη Λουίζα Πάντα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, Λουίζα. Και στην εκπομπή μας. Πώς νιώθεις που αυξάνονται οι γυναικές παρουσίες? Πολύ όμορφα. Τέλεια. Η καλύτερη, νομίζω. Νιώθω. Πες μας τι παράπονο έχεις. Νιώθω σαν τον Τζάρλι. Μία λύπη. Ναι, αλλά όμως ναι, δεν μία... θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μία άντρικη παρουσία ακόμα. Έχετε τον Τζάρλι. Έναν και καλό, εντάξει. Άρα θέλουμε άλλη μία. Άλλη μία, μία ξανθιά θα βρούμε. Ναι. Ξανθιά έχουμε όλα, ναι, έχουμε μαύρο, έχουμε καστανό, μία ξανθιά. Μία ξανθιά μας λείπει, θα τη βρούμε, σας υποσχόμαστε ότι θα τη βρούμε. Να γίνουμε πολύ, να γίνουμε ομάδα. Να γίνουμε πολύ. Λοιπόν, θέλω να σας γνωρίσω τη Λουίζα Πάντα. Η Λουίζα Πάντα είναι μία κοπέλα η οποία σπουδάζει δημοσιογραφία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Της αρέσει πολύ η φωτογραφία, ασχολείται με τη φωτογραφία. Ελπίζουμε θα μας βοηθήσει με την παρουσία της στην εκπομπή μας και εμφανισιακά και στο δημοσιογραφικό, αλλά και δημοσιογραφικά. Ναι, εμείς με την Αποστολία συνεχίζουμε στα φωτογραφικά μας θέματα. Ένας είναι ο έρωτας, δεν τον έτσι, αλλάζουμε. Έτσι. Πιστεύουμε το μικρόβιο να το αποκτήσει και η Λουίζα. Θα μου κάνετε μαθήματα ιδιαίτερα. Αν και το έχεις, εσένα σ' αρέσουν οι φωτογραφίες από ό,τι είδα. Μ' αρέσουν, είμαι λίγο νάρκισος, Κάτι έχεις καταλάβει. Κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι. Πρόσεξε γιατί είσαι έλφη σκοτώνει. Όλος ο κόσμος. Αυτό. Ναι. Το είδα σε μια εκπομπή. Ναι, γι' αυτό σε λέω πρόσεξε. Ναι. Ναι. Και. Όλος ο κόσμος είναι ενάρκης τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει η τεχνολογία με τα κινητά, αφού επαγγελματικές μηχανές, η Nikon ας πούμε για παράδειγμα και άλλες μηχανές, όπως θα δείξουμε και η Samsung στα Rumors, βγάζουν πια φωτογραφικές μηχανές που μπορείς να τις εκμεταλλευτείς και σαν selfie. Μα και εγώ με τη φωτογραφική μηχανή που έχω δηλαδή, τώρα, πώς, γυρίζεις το LCD το monitor ναι, για να βλέπεις. Το έχω κάνει και εγώ παιδιά με τη φωτογραφική που έχω τώρα. Έτσι, στο χωριό μου όλο selfie τραβάγαμε. Να μαθαίνουμε. Εσύ. Εγώ με το κινητό προς το παρόν. Θα με μίσετε λοιπόν, στα κόλπα. Να πούμε ότι μετά από μια διακοπή από τις διακοπή για Πάσχα στο χωριό. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ναι, νομίζω κάθε ελληνική έτσι. Οικογένεια το νιώθει. Πιστεύω να μας βρίσκεται το ίδιο, ιδίως τα κορίτσια μας. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Εγώ κάτι μπορεί να έχω αλλάξει. Εγώ μπορεί να έχω. Να πούμε χρόνια πολλά να πούμε χρόνια πολλά στον κόσμο. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Και να παραμείνουν εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Βεβαίως. Αυτό. Λοιπόν, 10 και 10, εδώ, στον 25ο όροφο. 25ο. Του Μανχάταν. Του Μανχάταν. Γύρω μας, δεν έχει νυχτώσει ακόμα στην. Εγώ νόμιζα ότι είναι 26ος. Νομίζω κάνεις λάθος έναν όροφο. Βάζεις και το ισόγειο σήμερα. Βάζω και το ισόγειο. Πετάς και το ισόγειο, το οποίο είναι σαν υπερυψωμένο όταν μπαίνουμε μέσα. Έτσι είναι στο Μανχάταν. Α, υπερπαραγωγές. Λοιπόν, 10 και 10, όλοι στο ραντεβού. Έχουμε πολύ πλούσια ύλη, πολλά θέματα φωτογραφικά. Πάντα. Μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θα είχαμε θέματα φωτογραφικά. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε με ένα δυνατό θέμα. Με μια δυνατή φωτογραφία. Παραλίγο δυσάρεστο, αλλά κατέληξε θετικά, έτσι. Ναι. Για πες μας, Αποστολία. Ο φωτογράφος, ο Πακιστανός φωτογράφος, Ατίφ Σαέντ. Αυτή η φωτογραφία. Ρίσκαρε τη ζωή του για να βγάλει αυτή τη φωτογραφία, διότι βγήκε από το αυτοκίνητό του για να φωτογραφίσει το λιοντάρι από καλύτερη οπτική γωνία. Το λιοντάρι άκουσε το θόρυβο της φωτογραφικής, του κλίστρου. Και το τον τράβηξε η προσοχή. Εδώ. Δεν το όρμηξε. Παραλίγο. Όχι, το όρμηξε. Πήγε να το όρμηξε. Μην τα λες έτσι, γιατί με το όρμηξε. Μα το όρμηξε. Πήγε να το. Ήτανε στη διαδικασία να το όρμηξει. Αλλά έτσι. Βγάζει φωτογραφία, μπαίνει αυτοκίνητο, κλειδώνει αυτοκίνητο, φεύγει. Πρόλαβε. Ήταν λοιπόν, γρήγορο. Πολύ γρήγορο ο φίλος μας. Έβγαλε όμως μια καταπληκτική φωτογραφία. Του έκατσε η στιγμή που λέμε. Βέβαια, ρίσκαρε με τη ζωή του. Πραγματικά. Γιατί έτσι και τον έτρωγε θα παίρναμε την κάρτα από το. Μπορεί να τρώγε και τη φωτογραφική. Θα έτρωγε και τη φωτογραφική μαζί, τι εννοείς, ποια κάρτα. Η κάρτα δεν μπορεί να τρώγε, είναι κόμπα, δεν ξέρω, θα την έβγαζε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Άρα θα είχαμε. Θα είχε ιστοσημείο όμως αυτό. Άρα θα την είχαμε τη φωτογραφία σίγουρα. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρουμε για τον φωτογράφο. Κάτι είναι και αυτό. Του λέει, να άλλο όμως ο φωτογράφος έζησε και έβγαλε αυτή τη φωτογραφία. Αυτό έχει happy end. Ναι, happy end. Και είναι μία από τις καλύτερες έτσι στο είδος της. Ναι, είναι υπέροχη είναι φωτογραφία πραγματικά. Γιατί έχει και πολύ ψηλή ανάλυση. Είναι γενικά η στιγμή που ορμάει ένα λιοντάρι. Είναι το timing που λέμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι ένα πολύ έτσι, εύθυμο θέμα. Έχουμε διαλέξει φωτογραφίες
από τα πιο υπερφορτωμένα οχήματα. Θα τα έχετε δει, πιστεύω, και στο διαδίκτυο όταν κάνετε βόλτα και στα Facebook και τα λοιπά, ανεβάζουν διάφορα. Βόλτα, σέρφινγκ λέγεται. Εντάξει, σέρφινγκ, παίρνετε. Μεταφορικά, βολτά. Ναι, okay. Ναι, εικονικά. Ναι. Έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες. Εμείς τις μαζέψαμε αυτές τις φωτογραφίες. Να τις δείτε όλοι μαζί, να γελάσουμε. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία είναι από τη Σαχάρα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Από κάτω από τους ανθρώπους έχει πράγματα ή άλλους ανθρώπους? Λοιπόν, έχει... από κάτω από τους ανθρώπους προφανώς έχει πολλά πράγματα. Έχει... Γελάνε. Κρεβάτια, διβάνια, καρέκλες, τα πάντα. Άρα ουσιαστικά είναι το κερασάκι στην τούρτα οι άνθρωποι. Έτσι, ναι. Και τώρα αυτό κουνιέται, ας πούμε. Εννοείται. Παίρνει πρόβλημα στη Σαχάρα. Πάμε στην επόμενη. Μάλιστα. Ναι, που να δείτε και τις επόμενες. Εδώ έχουμε ένα πολύχρωμο έτσι εδώ πλάνο. Κάτι αυτό έχει και αναψυκτικά μέσα. Πιστεύω ότι είναι κουτιά με παπούτσια αυτό. Είναι κάπου στη Σαγκάη. Αν είναι όμως και τα κουτιά. Αποκλείεται να είναι κουτιά με παπούτσια. Σχεδιά κουτιά είναι, εγώ πιστεύω. Και παρά είναι για ανακύκλωση. Είναι στη Σαγκάη και απορώ και πώς περνάει από τα σύρματα. Κοίτα τα καλώδια πώς είναι. Το επόμενο είναι από την Κίνα. Στο τσάκνα. Ναι, η επόμενη φωτογραφία είναι από την Κίνα. Εγώ απορώ πώς στέκονται. Φουλ, γιατί. Επάνω από τα φυτά. Από το πλάι δεν πέφτουν. Ναι, δηλαδή, είναι ζυγισμένα αυτά. Είναι ζυγισμένα, μελετημένα. Πάνω από τα φυτά είναι και οι άνθρωποι που τα έχουν μαζέψει που μεταφέρονται. Αυτό είναι, ένας γίγας. Αυτό είναι από Ινδία. Από Ινδία. Σας κατζόχυρος, ρε παιδιά, δεν είναι. Ναι, θα μπορούσε. Με λίγη φαντασία. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, εδώ είμαστε Κίνα. Λοιπόν, όπως βλέπεις και ο άλλος από πίσω είναι ο συνάδελφος, μεταφορείς, μεταφέρουν τα... τις πορσελάνες τις κινέζικες. Τα έχουν πάρει, λες. Τα μεταφέρουν μεταφορικά. Και ξέρεις, προσπαθούν να μην τα χτυπήσουν κιόλας, γιατί οι πορσελάνες είναι και αυτές. Μόλις χτυπήσουν. Εντάξει, αυτό είναι άνετα, το κάνω άνετα. Και τι αξία έχουν. Με μηχανάκι το κάνεις άνετα. Με παπί. Με πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι από το Βιετνάμ. Η φωτογραφία μας έχει έρθει. Από τριτοκοσμικές χώρες όλες, έτσι. Όλα, ναι. Δεν γιατί εκεί πέρα. Ο άνθρωπος είναι παιδιά που είναι. Πολύ τρέλα. Πάντα. Πολύ τρέλα εκεί. Πάει για χτίσιμο. Εντάξει, αυτό είναι ψεύτικο. Εργολάβος είναι ο άνθρωπος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ισχύει. Γιατί πώς θα κατέβει το ποδήλατο, δεν θα πέσουν όλα αυτά κάτω. Άμα πάει να κινηθεί το ποδήλατο. Αν κάνεις ένα έτσι, έχουν πέσει όλα. Όπως όποιος έχει κάνει ποδήλατο λοιπόν, το καταλαβαίνει. Παρατήρηση του Νίκου του Σκαρί, το λάστιχο είναι πίτα, άρα σημαίνει ότι ισχύει, είναι εν κινήσει. Μια χαρά ο τύπος τα μεταφέρει, θα κάνει μια ανατροπή στο πλάι. Όχι, όχι, απλά του τα βάλανε και θα του τα βγάλουνε. Ήταν καθαρά να το κάνει μόνο. Ήταν καθαρά για τη φωτογραφία, δηλαδή δεν γίνεται. Αποκλείεται. Λοιπόν, εκείνο ήταν Πακιστάνι, εδώ πέρα έχουμε. Η επόμενη φωτογραφία μας ήταν είναι. Ναι. Εδώ είμαστε στη Σαχάρα πάλι, δεύτερη φωτογραφία. Πάλι το ίδιο. Ναι, ναι. Είναι το δεύτερο. Άλλο είναι. Έχει περάσει άλλο. Είναι, μπορεί να είναι, ξέρω... Α, το κάνουν συχνά ναι. Δηλαδή. Θα είναι πέρασμα από εκεί. Είναι συχνά, μάλιστα. Ναι, εδώ βέβαια. Πέρα, να και ζωντανός οργανισμός. Ναι. Παπάκια, άκουτα, ωραία. Και δεν εδώ είμαστε Κίνες. Βιετνάμ. Πρόσεξε το παπάκι, είναι σημειολογικό. Το παπάκι στο μεταφέρει παπάκια. Δεν είναι παπάκι. Το παπάκι στο παπάκι. Παπάκι είναι. Το... Θεωρείται παπάκι μηχανάκι. Το μηχανάκι παπάκι, ναι. Βεβαίως. Όχι, δεν είναι άλλο είδος τα παπάκια. Εντάξει, όλα τα λένε παπάκια τώρα, άμα είναι αυτού του είδους. Αυτά με τα λιγότερα κυβικά τα λένε παπάκια. Παπάκια όλα λένε. Δεν ξέρω, με τα κυβικά πρέπει να ρωτήσουμε. Ναι, γιατί αυτά είναι παπάκια. Εντάξει. Το κύριο με τις πάπιες. Γιατί αυτά είναι παπάκια. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η πάπια δεν χινάκια είναι. Χινάκια είναι. Χινάκια είναι τέλος πάντων. Έτσι, για να πούμε κάτι. Λοιπόν, πάμε. Φύγαμε από το Βιετνάμ και πάμε Μπαγκλαντές. Μπαγκλαντές. Α, ένα απλό τρένο. Ναι, ένα απλό τρένο. Όλος ο πληθυσμός αποφάσισε να την κάνει εδώ πέρα. Ναι, ανεβήκαν όλοι. Ναι. Όλοι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μία. Η καρδίτσα πιστεύω ότι είναι πάνω σε αυτό το τέτοιο. Να σε παρακαλώ τώρα που μου πει τώρα για την καρδίτσα, με κάνει έξαλλη. Νομίζω ότι μία καρδίτσα. Έχει και το τρένο στην καρδίτσα τώρα που είχα έτσι, πάει. Έτσι, όχι. Ούτε ένα καν. Άτομο. Ένα δύο. Άτομο. Δύο άτομα. Τρία. Άντε το πουλί, τέσσερα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Η οποία είναι Αφρική και μεταφέρει. Μίσης Φελιζόλ, προφανώς θα είναι. Εντάξει, μωρέ, σιγά, Φελιζόλ είναι. Με τα άλλα που είδαμε, αυτό είναι το πιο ελαφρύ. Δεν βλέπεις τίποτα, ούτε ορίζοντα, δεν βλέπεις τίποτα. Καλέ, βλέπει από κάτω. Πάμε Κεντρική Αφρική το επόμενο, το οποίο είναι, εδώ, μπουκάλια, πιστεύω να μην είναι γεμάτα αυτά. Από μεγάλα είναι γεμάτα. Δεν είναι μπουκάλια, είναι τα άλλα τα μεγάλα, τα μπιτόνια. Μπιτονάκια, μπιτονάκια, ναι. Και πρέπει να είναι έτσι. Κοίτα όμως ισορροπία πάνω στο παπί. Εντάξει, μιλάμε, είναι φοβερός, Για πάμε, τα επόμενα. Ένα ρε παιδιά, δεν μπορεί να πάει εκεί το τέτοιο, το, πώς λέγεται παιδί το βιβλίο, το βιβλίο Guinness. Εδώ έχουμε Ινδία, Ινδία είμαστε εδώ.
Εντάξει, απλό είναι αυτό. Εδώ πέρα φαντάζεσαι στην Αθήνα εδώ, να κυνηγάγαμε το λεωφορείο. Κοίταξε, πρόσχεσαι. Έτσι από πάνω. Κοίτα. Μελίσσα. Άμα έχει απεργίες τα τρένα, τα λεωφορεία κάπως έτσι. Αυτό φαντάζομαι. Μόνο που δεν ανεβαίνουν από πάνω. Δεν μου λες αυτοί που είναι εκεί πέρα πάνω κόβουν εισιτήριο, μειωμένο, ε. Μειωμένο. Αυτός που είναι πίσω μεθέρα τώρα και κρέμεται. Και αν είναι κάποιος φοιτητής, μειωμένο του μειωμένου. Ναι, φοιτητικό βεβαίως. Πάσο. Ναι, αλλά είναι ήδη μειωμένο. Και να πας πάνω θα είναι μειωμένο του μειωμένου. Εδώ. Λάστιχα. Εδώ έχουμε ζάντες. Δεν ξέρω αν είναι αυτοκινήτων. Το έχουν πάντως αυτό να κάνουν. Αυτοκινήτων δεν είναι. Πω, σκέψου βάρος, ε. Δεν οδηγάω, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να είναι αυτοκινήτο, ναι. Όχι, ζάντες είναι αυτοκινήτων. Ζάντες αυτοκινήτου, ε. Πω, πάνω στο παπί, ε. Και ξέρεις, έχει βάλει προσπάθεια να, είναι, να κρατιέται μπροστά, γιατί είναι το βάρος και... Το χειρότερο πάνω στο παπάκι είναι η γιαγιά μου. Πάνω στο μηχανάκι. Πόσο ετών είναι η γιαγιά, αν επιτρέπετε. Αν επιτρέπετε, η γιαγιά μου είναι 65. Ναι. Α, εντάξει, γιατί η δικιά μου. Ναι, είναι νέα γιαγιά. Και το θέμα είναι ότι κάθεται γυναικεία. Οπότε, όχι, δεν πέφτει. Να κάθεστε γυναικεία, οπότε. Να κάθεστε δύο μπροστά για να. Το έχω κάνει και αυτό τον άθλο στη ζωή. Για πάμε. Τα παρακάτω να δει τι. Έχει βουλιάξει. Έχει κατέβει λίγο. Εντάξει, αυτό νομίζω και στην Ελλάδα το έχουμε δει αυτό. Όταν πα ταξίδι. Μετακόμιση και σε λίγο καιρό θα τα βλέπουμε κι αυτά. Ναι. Θα είναι πιο συχνά. Έτσι όπως πάει η κατάσταση. Απλό πάμε παρακάτω, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό είναι το εκπληκτικό. Ότι τι δηλαδή τώρα. Παιδιά, περιμένετε, θέλω σκέψη. Λείπει. Έχει σηκωθεί. Μεταφέρει από ολόκληρο το, τη βάση του. Το τζιπάκι. Τζιπάκι. Ναι. Τζιπάκι, δεν είναι. Στάνταρ αυτό το βρήκε κάπου πεταμένο χωρίς ρόδες. Χωρίς σασί, χωρίς ρόδες και χωρίς το μηχανή. Το δικό ήταν το από κάτω γιατί... και έκανε την τζαχπινιά. Να το μεταφέρει. Το μεταφέρει. Δεν πιστεύει αυτό που βλέπει. Ε. Φοβερό, αυτό ε. Ναι. Ναι, πάμε στο επόμενο. Παρακάτω να δει. Τι σκέφτεται ένα άνθρωπο που δεν έχει λεφτά να βγάλει. Εδώ πώ το βλέπει, του έχει φύγει πίσω. Να έτσι στη γιαγιά. Άμα, γίνει, άμα κάνει έτσι η γιαγιά. Πώ γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Να τα... Α, έφυγε το χώμα. Τι λε, Νίκο, να το κάνουν έτσι. Στην καρδίτσα. Εδώ πέρα το βάρος μάλλον. Ας η γιαγιά μου ήσυχε, έτσι. Μας βλέπει κιόλας. Πάμε στο επόμενο. Σας παρακαλώ. Τενεκέδες. Όχι, βαρέλια. Βαρέλια. Και πιστεύω να μην έχουν μέσα αργό πετρέλαιο. Είναι από κάπου το τέλειο θα είναι να πάρει φωτιά. Από κάπου από την Αφρική είναι αυτή η φωτογραφία μας. Πάρει φωτιά και να τραβήξει φωτογραφία ενώ παίρνει φωτιά. Εδώ έχουμε καλάθια. Εντάξει, εδώ είναι πιο ελαφρύ. Εντάξει, μωρέ, ελαφρύ είναι αυτό. Το φορτίο. Κίνα πρέπει να είναι. Το ξέρεις ότι για να τα κάνεις αυτά πρέπει να έχεις μυαλό, έτσι. Για να τα φορτώσεις πρέπει να έχεις μεγάλη εμπειρία. Και ικανότητα ισορροπίας, έτσι. Πρέπει να φορτώσεις. Καλά, ισορροπία όλοι οι άνθρωποι. Και ξέρεις, πρέπει να φορτώνεις αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά. Ναι, και να βάζεις τα ίδια. Να τα ισοσταθμίσεις κάπου. Αυτό δεν το έκανε τόσο καλά. Του φύγε λίγο. Εδώ μας γέρνει λίγο. Γέρνει και το όχημα. Συγγνώμη, το σηκώνει με τα χέρια του. Προφανώς του έχει πάρει τώρα αριστερά. Δεν είναι λες και το σηκώνει με τα χέρια του. Είναι σαν να προσπαθεί να το σπρώξει. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι λες και το σηκώνουμε τα χέρια. Εγώ πιστεύω ότι πάνε να φύγουν και τα δένει εκεί πέρα, κάτι τέτοιο. Για πάμε στο επόμενο. Παρακάτω να δείτε τι γίνεται. Εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι νομίζω για μένα είναι η καλύτερη από αυτές που έχουμε δει. Συγγνώμη λίγο. Δεν μπορώ να την κατανοήσω. Τι είναι αυτά. Παιδιά, τι είναι αυτά. Παπούτσια και εγώ νομίζω όλες είναι. Τι είναι. Ε. Σφουγγάρια είναι. Τι σφουγγάρια, τι σφουγγάρια. Σφουγγάρια λέτε εσείς. Μήπως είναι κάτι σε. Το τρίγυκλο είναι απίστευτο, ε. Παιδιά, τι είναι αυτά. Εγώ θα σκάσω τώρα. Εγώ και πάλι απορώ πώς δεν πέφτουν δεξιά και αριστερά. Εντάξει τώρα, πώς τα έχει δέσει, τι είναι αυτά. Να μας πούνε οι τηλεθεατές, να μας στείλουν μήνυμα, τι είναι αυτά. Πώς αλλιώς, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Να δούμε, έχουμε αυτό. Πώς μεταφέρουμε. Καλό τον. Αυτό είναι ωραίο για το κρύο. Πώς μεταφέρουμε μία. Για τους μηχανόβιους. Έτσι. Πώς κατεβαίνει. Πιο κρύο, δεν έχει πάρα. Δεν είναι πρωτότυπη ιδέα. Πώς κατεβαίνεις από αυτό. Πέφτεις όλος μαζί. Κατεβάζεις το παράθυρο και βγαίνεις. Πώς το κατεβάζεις. Βγάζεις το παράθυρο. Πάμε στην επόμενη, παιδιά. Αυτό είναι το εκπληκτικότερο. Το εκπληκτικότερο. Αλήθεια τώρα το καημένο, το γάιδαρο. Παιδιά, η φιλοζωική να τους βλέπει. Καλά, σε λίγο θα δεις ο συγκεκριμένος. Εδώ πέρα δεν έχουν να φάνε αυτοί οι φιλοζωικοί. Θα σκεφτόταν εκεί στις χώρες αυτές. Τι να πεις. Ναι. Το πάει για μια καταγγελία στη φιλοσιοϊκή, ναι. Πώς πας στο συνεργείο, να και αυτό είναι το μπόνους της κουβής. Αυτό σου φαίνεται την γλυκούλη, εδώ είναι αυτή η φιλοσοϊκή, έχει το υπτάμενος ο γαϊδαρός. Λοιπόν, καλέ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν είναι τίποτα, θα μου περάσει ένα απλό. Τέλειο περνάμε. Να φύγουμε από τα... Νομίζω φτάνει. Λοιπόν, μέσα στη ζωή, εκτός από τη χαρούμενη πλευρά, υπάρχουν και τα δυσάρεστα, έτσι να. Υπάρχουν βέβαια και αυτές οι στιγμές. Εντάξει. Έτσι είναι η ζωή. Υπάρχουν και πολλοί δυσάρεστοι στιγμές που συμβαίνουν και δυστυχώς συνέβη ένα δυσάρεστο γεγονός στο χώρο της φωτογραφίας. Πάμε στα Photo News να δούμε τι συνέβη. Μουσική.
Τι είχαμε στο Photo News? Λοιπόν, στο Photo News έχουμε τον φωτογράφο τον Gordon Jack, ο οποίος πήγε να αποθανατήσει μια στιγμή γαμήλια, μια πολύ ευχάριστη στιγμή για κάθε άνθρωπο. Κάποιο διάσημο. Κάποιο διάσημο, ναι, ενός πάρα πολύ διάσημου ταινίστα, του superstar του Andy Murray. Του Andy Murray. Πολύ μεγάλος, είναι νομίζω νούμερο 3, νούμερο 4. Ναι. Μπράβο στο Murray. Στάθη, τι είναι ο Murray? Στάθη. Νούμερο 4. Έτατος, νούμερο 4. Μπράβο Στάθη. Συγκεκριμένα παντρεύτηκε στη Σκωτία. Πρόβες. Στη Σκωτία παντρεύτηκε, στον καθεδρικό ναό στην κεντρική Σκωτία. Ναι. Και του έτυχε κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο σε αυτό το ευχάριστο γεγονός. Πριν από την προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή ήταν, ναι, και μάλιστα το παίξαμε και στις ειδήσεις, στα κανάλια. Σκόνταψε σε μια ταφόπετρα. Ναι. Ταφόπετρα. Ακούστε τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ μπορώ να τον καταλάβω. Ταφόπετρα. Θα σου πω. Παιδιά, ταφόπετρα. Να μην σταθούμε σε αυτό. Αποστολή. Υπάρχει πιο σημαντικό γεγονός. Καλά, σίγουρα. Λοιπόν, εγώ τον καταλαβαίνω αυτόν τον άνθρωπο γιατί έχω δουλέψει. Έχω τύχει σε τέτοιες στιγμές, έχω κινδυνεύσει, έχω πέσει. Λοιπόν, τη στιγμή, πάμε να δούμε φωτογραφίες, παιδιά, να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να έχει συμβεί. Λοιπόν, μένουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Εδώ είναι ο γάμος. Ο φωτογράφος, νομίζω, είναι αυτός εδώ πέρα που φωτογραφίζει. Ο οποίος, όταν έρχεται το ζευγάρι, εσύ πηγαίνεις προς τα πίσω. Λοιπόν, δεν πρόσεξε, έπεσε σε ένα χαντάκι, είχε μια πέτρα. Και χτύπησε το κεφάλι του πίσω και έμεινε, τον πήγαν στο νοσοκομείο, έμεινε επιτόπου. Είχε πεθάνει το επόμενο είχε πεθάνει ήδη. Ναι. Είναι ο φωτογράφος, ο Gordon Jack, πολύ μεγάλος φωτογράφος. Είναι αυτός εδώ πέρα ο αποθανός συνάδελφος. Πολύ θλιβερό περιστατικό. Συνέβη πάνω στο καθήκον, πάνω στη δουλειά. Πάνω στο πάθος. Για να τραβήξει μια φωτογραφία. Λυπήθηκε όλη η κοινότητα, η φωτογραφική και της Αγγλίας. Λυπούμαστε και εμείς πολύ, γιατί ήταν ένας πολύ αξιόλογος φωτογράφος, από ό,τι έμαθα. Προσοχή στους φωτογράφους. Ναι, να προσέχουμε, παιδιά. Είναι πάνω στη σκηνή. Τώρα με τη φούρια σου, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αλλά όταν τα ακούς αυτά, αγχώνεσαι λίγο. Αυτά. Με τα δυσάρεστα. Ή τουλάχιστον οι πίσω, οι μπροστά κάπως, να τον ειδοποιήσουν, ρε παιδιά. Λοιπόν, ήταν ακαριαίο, εντάξει. Ναι, όταν χτυπάς το κεφάλι σου πίσω, ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά με τα δυσάρεστα. Πάμε στην επόμενη ενότητα που είναι το Famous Photographers. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ διάσημη φωτογράφο, ίσως η διασημότερη φωτογράφος η οποία φωτογραφίζει με τη σειρά της διασήμους, Χολιουντιανούς. Είναι πολύ διάσημη, είναι πολύ διάσημη και είναι εν ζωή. Είναι αυτή τη στιγμή 66 ετών, έχει γεννηθεί το 1949 και έχει εργαστεί σε πάρα πολλά περιοδικά. Ξεκίνησε στο Rolling Stone, και φωτογραφίες αυτή είναι η Άννη, για να γνωρίσει ο κόσμος. Άννη Λίμποβιτς. Πες λίγο το ιστορικό της. Το όνομά της, να πούμε ότι γεννήθηκε το 1800. Κάθεται, 1800 τουρκοκρατία. Το 1949. 1949, 2 Οκτωβρίου. Στο Connecticut. Έτσι, είναι Αμερικανίδα. Αλλά να πούμε ότι η καταγωγή της είναι, ο πατέρας της είναι από τη Ρουμανία και είναι Εβραίος συγκεκριμένα. Αυτό δικαιολογεί και το όνομά της. Το επίθετό της, ναι. Το όνομά της είναι Άννα Λου. Και το έχει ενώσει και βγαίνει το Άννη. Α, το Άννη, έτσι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Άννα Λου. Η μητέρα της είναι από την Εσθονία, εξίσου Εβραία. Χορογράφος η μητέρα της, καθηγήτρια χορού. Ναι. Ο πατέρας της ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες στην πολεμική αεροπορία αντισυνταγματάρχης. Mm-hmm. Προέρχεται έτσι από μια καλή οικογένεια. Λοιπόν, η πρώτη της δουλειά ήταν το 1983. Το 1970. Ξεκίνησε στο Rolling Stone. Στο φημισμένο περιοδικό το Rolling Stone. Και το 1973 μάλιστα έγινε υπεύθυνη φωτογραφίας για 10 χρόνια και το 1983 αποχώρησε από το Rolling Stones. Ναι. Το 1983 δουλεύει στο ξεκινάει στο Vanity Fair, άλλο επίσης πολύ γνωστό περιοδικό. Ναι. Πάμε να δούμε, θέλω να δούμε φωτογραφίες από το Vanity Fair. Βλέπουμε εδώ πέρα τα εξώφυλλα του Vanity Fair που τα έχει όλα, τα περισσότερα ανήκουν στην... Εδώ πέρα είναι από την Disney, γιατί το 2007 έχει συνεργαστεί με την Walt Disney. Αυτή είναι η Beyoncé, είναι. Η Beyoncé είναι. Ναι. Η Pink δεν είναι. Νομίζω είναι η Beyoncé αυτή. Εμένα μου θυμίζει την Pink με το μαλλί. Η Beyoncé δεν είναι, είναι λίγο πιο... Η Pink είναι, βρε, η Beyoncé ποτέ κόψει το μαλλί, το έκανε λευκό. Α, ναι, μπορεί. Παιδιά, η Pink είναι. Ναι. Πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, είναι body painting. Εδώ έχουμε την Demi Moore, ναι. Dance Birthday. Αχ, τι ωραία αυτό με το τρένο. Για πάρτε Louis Vuitton, αυτό παρατήρησα. Ναι, έχει βγάλει και τη Τζολί. Ποια είναι? Τζολί με Louis Vuitton έχει βγάλει. Αυτή... Λοιπόν, αυτή είναι της Louis Vuitton διαφήμιση. Φαίνεται. Όλοι Louis Vuitton είναι. Για πάμε. Είναι και βαλίτσα τώρα. Μάικλ Τζάκσον. Μάικλ Τζάκσον. Έχει δουλέψει με όλους αυτούς. Πολύ σημαντική. Έχει δουλέψει με πάρα πολύ μεγάλο. Να, η Ατζελίνα Τζολί που σας έλεγα. Στην Πανηγία των Παρισίων είναι. Έχει φωτογραφίσει και την Τζολί για τη Louis Vuitton. Ναι. Αχ, τι ωραία. Την έχει φωτογραφίσει. Εντάξει, όταν έχει και την Τζολί να φωτογραφίσει, όπως και να τη βγάλει. Όμορφη θα είναι.
Λοιπόν, εδώ εξώφυλλα. Αυτή είναι εκπληκτική φωτογραφία τη Σάντζελε. Με το γιο της. Είναι υιοθετημένος αυτός. Ναι. Να πούμε ότι έχει φωτογραφίσει και στο παλάτι του Buckingham τη Βασίλισσα, έτσι. Τη Βασίλισσα της Αγγλίας. Έχει, τρία πορτρέτα της έχει συγκεκριμένα. Αυτή είναι. Θύρων, νομίζω. Σαρ... Ναι. Όχι, η Kate Blanchett είναι αυτή. Η παιδιά. Σαρλίζ δεν είναι. Η Σαρλίζ δεν είναι. Η Κέιτ Μος. Η Κέιτ Μος. Ναι. Καμία από αυτές. Κλόντια Σίφερ. Κλόντια by Vogue. Η Ντέμι Μουρ φωτογραφίστηκε. Τώρα πάμε σε εξώφυλλα του Vogue, έτσι που βλέπουμε. Εξώφυλλα του Vogue. Στην πιο πρόσφατη γενιά. Σκέψου τι φωτογράφο είναι τώρα. Και ξέρεις, Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μαρκ Άντωνι. Μαρκ Άντωνι. Άντε. Τότε που ήταν παντρεμένη. Λοιπόν, εδώ είναι από τα γυρίσματα τη η Αλήξη του Πρωτοθαυμάτων με τον Τζόνι Ντέπ. Έχει φωτογραφίσει και τον Τζόνι Ντέπ, έτσι. Εντάξει, τότε την αγαπώ. Α, Τζόρτζ Κλούνι. Εδώ είναι μια παρουσίαση του Τζόρτζ Κλούνι σαν σκηνοθέτη. Γιατί έχει κάνει δύο ταινίες τώρα πια. Να, αυτή είναι αυτή η περίφημη. Ναι, η περίφημη φωτογραφία με την Ντέμι Μουρ. Να πω ότι λίγα χρόνια μετά φωτογραφήθηκε και η ίδια εγκυμονούσα. Σε προχωρημένη και όλες εγκυμοσύνη. Α, έχει παιδάκια. Ναι. Ξέρουμε πόσα έχει. Λοιπόν, παιδιά, κάπου διάβασα. Έχει τρία παιδιά. Mm-hmm. Τρεις κόρες νομίζω. Να μείνουμε εδώ πέρα. Εδώ να μείνουμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ιστορική φωτογραφία. Είναι ο Τζον Λένον με τη Γιώκο Όνο. Για μένα είναι πολύ σημαντική φωτογραφία. Και πολύ συναισθηματική φωτογραφία. Πολύ συναισθηματική. Mm. Ακριβώς δείχνει αυτό ότι αυτή τη έχει μια πολύ δύναμη τον έρωτα του Τζον. Και μάλιστα. Μάλιστα, διάβασα ότι πέντε ώρες μετά δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε ο Τζον. Λοιπόν, εδώ ο Λένον, γυμνός, δεν ήθελε να εκθέσει τη Γιώκο με τα ρούχα της. Έχει γραπωθεί πάνω της για να δείξει αυτή την προστασία. Την προστασία, την προστατεύει, δεν θέλει να τη δείξει γυμνή. Αυτό θέλει να βγει γυμνός για να δείξει ότι πόσο προστατευτικός είναι, πόσο την αγαπάει. Είναι πολύ σημαντική φωτογραφία, μου αρέσει πάρα πολύ. Το 1980 έγινε η φωτογράφηση, 8 Δεκεμβρίου. Ναι. Πάμε να δούμε και μερικά πορτρέτα διασύμων που έχει κάνει η Άννη. Η οποία φημίζεται για τα πορτρέτα της. Εδώ είναι η Kate Blanchett. Πάρα πολύ εντυπωσιακή φωτογράφηση. Δεν την ξέρω, δεν την. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η γνώστη ηθοποιός. Ναι. Εδώ είναι η Γιώκο Όνο, σε άλλο της πορτρέτο. Ωραίο. Νομίζω εδώ πέρα είναι χείρα πια. Είναι χείρα. Έχει φαίνεται πεθάνει. Και από την έκφραση του προσώπου της, η δυστυχία. Όχι Μπραντ Πιτ, Λεωνάρντο Ντικάπριο. Λεωνάρντο Ντικάπριο. Στα νιάτα του. Ναι. Αυτή που σας έλεγα, Louis πάλι Vuitton. Που διαφημίζει Louis Vuitton και η Τζολί. Ναι, είναι για διαφήμιση της Louis Vuitton, ναι. Βεβαίως. Εδώ είναι ο Τζουντ Λο. Με το σκύλο. Αντζελίνα Ζολί, φοβερή. Είδαμε στην προηγούμενη, για πήγαινε λίγο ο Θανάση στην... Λοιπόν, εδώ βλέπουμε όλο το μεγαλείο της Αντζελίνας, στην πλάτη της, τι έχει. Επιδεικνύει τα τατουάζ της έτσι. Φοβερό, και έχει κάνει πάρα πολύ ωραία. Των παιδιών της. Ναι. Αυτά δεν πρέπει να είναι ημερομηνίες. Λοιπόν, εδώ είναι για μια διαφήμιση της, είναι στην πλατεία Σαν Μάρκο του, στη Βενετία είναι τραβηγμένη αυτή και είναι μια διαφήμιση... Πρέπει να είναι μοντέλο αυτό, δεν ναι, είναι. Ναι, είναι μια διαφήμιση, δεν είναι διασημότητα. Νομίζω και για τα καλλυντικά, για κάποια καλλυντικά είναι, δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Για πάμε στην επόμενη. Η ίδια. Όχι, δεν είναι η ίδια. Εδώ, όχι, πάμε στην επόμενη. Αυτή νομίζω. Α, εδώ έχουμε τον Brand Pitt. Συγγνώμη, τώρα σε αρέσει ο Brand Pitt. Δεν μου αρέσει επειδή αρέσει σε όλους. Λοιπόν, η προηγούμενη. Γενικά έτσι όπως το βλέπεις, αρέσει. Έτσι όπως το βλέπω, νομίζω ότι αυτό θέλει λοιπόν, να δείξει. Η προηγούμενη. Την ανθρώπινη υπόσταση αυτή του είναι ηθοποιού. Η Vanessa Redgrave. Η ηθοποιός Vanessa Redgrave. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Πού λες τώρα για τον Brand Pitt. Ναι, δεν μου αρέσει προσωπικά. Είναι προσωπικά. Πάμε στην επόμενη. Μην μα ακούνε τώρα κοπέλες που εδώ ποιον έχουμε. Τον αναγνωρίσατε. Λοιπόν, εδώ. David Beckham. Σε μια πρόμο. Πρόμο γιατί είναι. Έλατε, σαν παιδική... Για τη Walt Disney. Για τη Walt Disney, Disney, καλά είδα. Ναι. Το 2007 έχει συνεργαστεί. Είναι με τη αυτό Walt που είχαν βγάλει ένα ημερολόγιο. Ναι, 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 αυτό πρέπει να είναι. Εδώ είναι ο Giorgio Armani. Mm. By Annie Leibovitz. Jack Nicholson εδώ στο Los Angeles. Πολύ vintage φωτογραφία. Το 2006 είναι αυτή πολύ. Η φωτογραφία. Αυτή είναι ωραία φωτογραφία. Ο John Perkins. Σκεφτικός. Εδώ έχουμε τον μεγάλο. Λέγε, ποιος. Ποιος. Ο κιθαρίστας των Rolling Stones. Τον Rolling Stones. Ο Keith Richards. Έτσι. Έχει φωτογραφίσει και τον Mick Jagger σε ένα σανσέρ. Μεγάλη μορφή. Key. Πάμε, προχωράμε. Αυτή είναι μια ηθοποιός. Η Lucy Liu που μας λείπει από τους Άγγελους. Α, ναι. Θα φωνάξουμε τη Lucy. Scarlett Johansson. Και εδώ έχουμε τη Θεά. Τη Θεά. Scarlett. Νομίζω γέννησε αυτή τώρα. Αγαπάμε, προσκυνάμε Scarlett. Έτσι. Δεν ξέρει κανένας. Κανένας. Έχει γεννήσει. Έχει κάνει παιδάκια, παιδιά, η Scarlett. Τα γκόσυπ της υπόθεσης δεν τα έχουμε. Δεν μιλάω στον εαυτό μου, μιλάω στα παιδιά έξω. Ξαφνικά με βλέπουν να μιλάω σε κάποιον. Πείτε.
Γεια. Ποια άλλα, μωρέ. Έτσι. Ρε παιδιά, ποια είναι η Ρίγκα. Κολλήσαμε, κολλήσαμε, θα το βρούμε. Βοηθήστε πολλά, Όσκαρ, πολλά. Αυτή είναι η Vivian Westwood. Πολύ. Ιδιαίτερη. Λοιπόν. Α, και εμείς. Άκουσε λίγο το Γιάννη. Θα μας φωτογραφίσει. Η Γιάννη, ωραία φωτογραφία μας έβγαλε, έτσι. Λοιπόν. Εξαιρετική και στο πλατό μας. Πώς την είδες την αποστολή για την Άννη? Πολύ ωραία. Φοβερό, φοβερή, έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μακάρι να. Το Johnny Depp δεν είδα και στεναχωρήθηκα. Ναι, εγώ τον είδα στο διαδίκτυο. Κάπου τον είχαμε. Τέλος πάντων, είναι πολλές φωτογραφίες. Johnny Depp βάλατε τον Brad Pitt και δεν βάλατε τον Johnny Depp. Αν είναι δυνατόν. Είναι υπέροχη φωτογράφος, είναι φοβερή. Εμπιστεύεται το όλο το Hollywood, το φωτογραφικό της φακό. Η έμπνευσή της ξεκίνησε όταν ζούσε στις Φιλιππίνες με τους γονείς της στο Βιετνάμ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ενότητα. Ποια είναι η επόμενη ενότητα? Πάμε. Είναι Rumors. Λοιπόν, για πες μας στις φήμες. Στα rumors, στις φήμες, στις φωτογραφικές, έχουμε να παρουσιάσουμε. Τι περιμένουμε, την κυκλοφορία. Με αγωνία, όχι. Δεν θα έλεγα. Τα παιδιά από το φωτοκόντες. Δεν θα έλεγα, πάμε λίγο να δούμε φωτογραφίες, ποια περιμένουμε. Η οποία είναι η Samsung NX 3300, η οποία εμφανίστηκε τώρα με αισθητήρα 24 MP με 3 ίντσες TFT οθόνη, ένα προς 4.000 ταχύτητα, πιάνει τη στιγμή, μας υπόσχεται η Samsung, 35 σημεία για εστίασης. Είναι καλά για μια τέτοια μηχανή, θα έλεγα, είναι mirrorless. Ουσιαστικά θεωρείται αμυρολές. Ναι, είναι στην κατηγορία των mirrorless αυτή. Α, ναι. Είναι και ωραία. Εντάξει, έχει ωραία σχεδίαση. Κλασάτη. Είναι και λευκή. Ναι, είναι και ναι. Κλασάτη, τώρα πια έτσι πάμε σε αυτό το στήτο vintage, έχουμε γυρίσει. Έχει καλές ταχύτητες, μεγάλες ταχύτητες, έχει μεγάλη ευαισθησία. Η ευαισθησία της φτάνει μέχρι 1 προς 25.600. Όπως βλέπεις, μπορείς να βάλεις και selfie με ένα μπαστούνάκι. Αγαπάω με selfie. Όλοι οι τουρίστες στην Αθήνα είναι με ένα μπαστούνάκι και βάζουν selfie. Ναι, είναι. Και όχι μόνο τουρίστες. Και εμείς εδώ πέρα το έχουμε κάνει και θα το κάνουμε. Λοιπόν, μέχρι 25.600 φτάνει ISO. Η ευαισθησία της είναι πολύ, πολύ καλή, καλή για φωτογραφία. Πάρα πολύ. Πιστεύουν ότι είναι καλή και η φωτογραφία που θα βγάζει στα 25.600 άζα. Λοιπόν, αυτό... έχει πολλά εφέ επάνω που μπορείς να φτιάξεις πάνω στη φωτογραφία την ώρα που θα τραβήξεις τη φωτογραφία σου. Ωραία, δηλαδή βινιέτα, μινιατούρα, σκέτς, φυσάι και τα λοιπά. Όλα μπορείς να τα κάνεις. Ναι. Πορτρέτο, ρετρό. Vintage. Αυτά όλα τα γνωστά. Και η τιμή της θα βγει περίπου γύρω στις 500. Καλά είναι. Γύρω στα 550 ευρώ. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, είναι στα λεφτά για μια DSLR. Εγώ θα σου έλεγα. Οπότε το σκέφτεσαι. Είναι, ναι, είναι λίγο ακριβή για τέτοιο τώρα. Γιατί, ξεστή, γιατί δεν είναι DSLR, αλλά ανήκει στις mirrorless. Οπότε γι' αυτό μπορεί να είναι 550 ευρώ. Έχει σύνδεση NFC, εντάξει, αυτά. Λοιπόν, αυτά με την Samsung την NX 3300. Και πάμε να υποδεχτούμε στο how to. Δύο πανέμορφα αγόρια. Δύο πανέμορφα. Πανέμορφα. Εκεί, αυτό παρατήρησες. Και πολύ έξυπνα. Και τα λαντούχα. Καλά, ναι. Και τα λαντούχα. Αυτά θα τα πούμε και μόνοι τους. Ναι, εντάξει. Πάμε να το δούμε. Εμείς τα γυναίκες. Σου αρέσει φωτογραφία? Ασχολείσαι επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά? Θες να μοιράζεσαι και να ανταλλάζεις απόψεις για τις φωτογραφίες σου? photocontest.gr. Η πρώτη ελληνική φωτογραφική κοινότητα που διεξάγει διαγωνισμούς φωτογραφίας σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Φτιάξε το δικό σου προφίλ, πάρε μέρος στον επόμενο διαγωνισμό και γίνε αναγνωρισμένο μέλος της κοινότητάς μας. photocontest.gr. Σε όλους, είμαι ο Γιώργος από το photocontest.gr και σήμερα βρίσκομαι στο φωτογραφικό στούντιο του κύριου Γιώργου Κούκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Γιώργος Κούκος ασχολείται χρόνια με τη διαφημιστική φωτογραφία και είναι εισηγητής του σεμιναρίου Photon Studies. Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος από το photocontest.gr και σήμερα στο Photo Talk 3 φιλοξενούμε ή μάλλον καλύτερα μας φιλοξενεί ο κύριος Βασίλης Ζαχαριάδης στο Zeta Studio. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
επαγγελματίας φωτογράφος. Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου στη φωτογραφία εδώ και περίπου 2 χρόνια. Και παράλληλα παρακολουθώ και το εργαστήριο φωτογραφίας που κάνει ο κύριος Κούκος. Γεια χαρά σε όλους, Γιώργος και Δημήτρης εδώ από το photocons.gr. Καλησπέρα σας. Στο χέρι, στο κάνουμε... χέρι. Θα βρισκόμαστε στην έκθεση Photo Vision, όπως μπορείτε να δείτε. Χάλια, πραγματικά. Άντε. Λοιπόν, έλα να τελειώνουμε, πεινάω, Δημήτρη. 3, 2, 1. Γεια χαρά σε όλους, Γιώργος και Δημήτρης εδώ από το photocons.gr. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κάνουμε αυτό το βίντεο για να σας ενημερώσουμε ότι θα βρισκόμαστε στην έκθεση Photo Vision. Από αύριο, Παρασκευή 20 του μήνα μέχρι Δευτέρα 23, θα μας βρείτε στο περίπτερο της Next Publication, στο 3ο hall, στο Γάμα 12. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά. Στην έκθεση θα γίνουν πάρα πολλά ωραία πράγματα, κληρώσεις, έχει πάρα πολλά σεμινάρια που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο βίντεο από κάτω ή στην εκδήλωση στο Facebook. Τα λέμε από κοντά. Γεια χαρά. Λοιπόν, πήρατε μια ιδέα με τους καλεσμένους μας. Όπως είπαν και τα παιδιά, θα τα πούμε από κοντά και θα τα πούμε από κοντά. Τους έχουμε κοντά μας. Έχουμε τον Γιώργο τον Μασχαλίδη. Γεια χαρά. Και τον Δημήτρη τον Βακρινό. Καλησπέρα. Είναι τα παιδιά που οι δημιουργοί, θα έλεγα, ερασιτέχνες φωτογράφοι. Δηλώνουν ερασιτέχνες φωτογράφοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, που δημιουργήσανε ένα site το οποίο παρουσιάζει, θα λέγαμε. Σκοπός μας είναι να ψάξουμε μια φωτογραφική κοινότητα. Να πούμε στον κόσμο τι είναι το Photo Contest. Είναι GR. Ένα site το οποίο διεξάγει διαγωνισμούς φωτογραφίας και εβδομαδιαίους και μηνιαίους. Έχουμε άρθρα πολλά, εκπαιδευτικά, ενημερωτικά, τεχνολογικά, διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Κάνουμε συνεντεύξεις. Κάνουμε πολύ ωραία βίντεο τώρα, το έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε. Ναι, ναι, ναι. Και το YouTube. Λοιπόν, εσείς βασικός σκοπός, το λέει και η λέξη, είναι contest. Δηλαδή κάνετε ένα διαγωνισμό. Πώς σας, ναι, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, ποια ήταν η ιδέα? Η ιδέα ήταν δικιά μου στην ουσία. Είδα ότι έλειπε κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι οι διαγωνισμοί που κάνουμε είναι πάντα σε δημιουργικά πλαίσια. Δεν θέλουμε να φέρουμε σε κόντρα τους φωτογράφους και να ανταγωνιστικά κτλ. Είναι διαγωνισμοί θεματικοί, ώστε να συγκρίνουν οι φωτογράφοι σε δημιουργικά πλαίσια πάντα για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Αυτό, η ιδέα ξεκίνησε πολύ παλιά, από το 2011. Ξεκινήσαμε ως Facebook σελίδα. Μας στέλναν τις φωτογραφίες και τις ανεβάζαμε όλες μαζί. Είχατε ανταπόκριση από την αρχή? Σιγά σιγά. Ή απογοητευτήκατε και λες, όχι, εγώ θα επιμείνω? Όχι, όχι. Πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι το φανταζόμασταν και δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι. Πώς το εξηγείς αυτό, δηλαδή έχει ανάγκη ο κόσμος να διαγωνιστεί, να δείξει τις φωτογραφίες του? Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δεν είχαμε κάποιο υλικό έπαθλο για να πει ο κόσμος αυτό ακριβώς είναι το χειμώνα. Να πούμε στον κόσμο, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ πέρα, να πούμε ότι υλικά έπαθλα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. Ηθικά είναι περισσότερο. Έτσι. Είναι εβδομαδιαίοι διαγωνισμοί. Είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος. Ουσιαστικά σε δημιουργικά πλαίσια, ακόμα και αν δεν είσαι επαγγελματίας, να μάθεις να βελτιωθείς μέσα από την όλη διαδικασία. Βεβαίως. Και σίγουρα οι φωτογράφοι κερδίζουν προβολή, προβάλλουν τη δουλειά τους, αναγνώριση. Και... Ναι. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, ότι μέσα από τον ανταγωνισμό και από τον. Καλόπιστο ανταγωνισμό. Ναι, αυτό. Ναι, βελτιώνεσαι. Αυτό είναι αλήθεια. Και όχι τον αθέμητο ανταγωνισμό. Χρησιμοποιώντας δηλαδή δουλειά αλωνών ή κάνοντας τα. Όχι, όχι. Αυτά τα αποφεύγουμε. Ναι. Λοιπόν. Και πώς δουλεύει το site, να μας πείτε. Δηλαδή, τι κάνει ο φωτογράφος ή ο εραστήριος φωτογράφος ή ο επαγγελματίας φωτογράφος που θέλει να ανεβάσει τη φωτογραφία του, έχει μια πολύ καλή φωτογραφία. Τι κάνει, τι κάνουμε? Καταρχάς μπαίνει στο site, κάνει login, φτιάχνει το δικό του προφίλ, είτε μέσω Facebook, είτε άμα δεν έχει Facebook από μόνος του. Εντελώς δωρεάν, να το πούμε και αυτό. Και βλέπει ποιος διαγωνισμός διεξάγεται εκείνη τη στιγμή, ανεβάζει τη συμμετοχή του. Mm-hmm. Οι διαγωνισμοί είναι θεματικοί, δηλαδή κάθε εβδομάδα είτε στους μηνιαίους κάθε μήνα υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Βλέπει τα κριτήρια, ανεβάζει τη συμμετοχή του, περνάει από έγκριση από την ομάδα μας. Μόλις εγκριθεί και ξεκινήσει ο διαγωνισμός, ανεβαίνει η συμμετοχή του και ταυτόχρονα μπορεί να ψηφίζει για τον διαγωνισμό τον προηγούμενο.
Ναι. Είναι τα λεγόμενα snaps. Τα snaps, ναι. Είναι ψήφοι. Ναι. Ο ίδιος ο κόσμος ψηφίζει. Ο ίδιος μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του. Ναι. Αλλά θα πάρει μια ψήφο μόνο. Ναι. Εντάξει. Αλλά συνήθως έχουμε παρατηρήσει ότι δεν ψηφίζουν μόνο. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο αυτό το κλίμα του να βγω εγώ πρώτος. Και μόνο που ανεβαίνει η φωτογραφία και βλέπουν ένα άλμπουμ γεμάτο φωτογραφίες. Να πω στα παιδιά στο control ότι θα ήθελα μετά να δούμε αυτά τα πλάνα. Είναι από τις άλλες δουλειές που κάνουν τα παιδιά. Είμαστε στο φωτογραφικό. Στο site που έχει τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Αυτή τη στιγμή ποιος διαγωνισμός τρέχει? Αυτή τη στιγμή έχουμε τον μηνιαίο διαγωνισμό που έχει θέμα flowers, λουλούδια. Μπορεί να μπει κάποιος και να ανεβάσει? Ναι, ανά πάση στιγμή κάποιος που θα μπει στο site μπορεί να πάρει μέρος σε τουλάχιστον δύο διαγωνισμούς. Είναι ο ένας εβδομαδίος και ο μηνιαίος. Τι μέγεθος φωτογραφία μπορεί να ανεβάσει, μέχρι πόσα μεγαπίξελ? Μέχρι 8 μεγαπίξελ. Και να πούμε ότι οι μηνιαίοι διαγωνισμοί γίνονται σε συνεργασία με το περιοδικό Photonet. Ναι. Και είναι οι μόνοι διαγωνισμοί που έχουν κάποια υλικά, έπαθλα συνδρομές στο περιοδικό, βιβλία από την Expo Publication κτλ. Και θέλω να πούμε και ένα δημόσιο. Ωραία. Πάμε να δούμε μερικές φωτογραφίες που μας φέρατε νικητών από τους διαγωνισμούς σας. Ναι, ναι. Πάμε να μας σχολιάσετε. Αυτή η φωτογραφία ήταν. Το είχαμε βάλει ένα διαγωνισμό το φθινόπωρο. Το θέμα ποιο ήταν, φθινόπωρο. Autumn Leaves, φθινοπορεινά φύλλα. Και αυτή ήταν η νικήτρια που ήρθε στην πρώτη θέση. Ναι. Πάμε στην επόμενη. Αυτή ήταν από το διαγωνισμό Books. Ναι. Και μας άρεσε πάρα πολύ που βγήκε η νικήτρια, γιατί είχαμε πολλά βιβλία, πολλά στημένα πράγματα και αυτή ήταν κάτι διαφορετικό, ξεχώριζε μέσα στο άλμπουμ. Πιο δημιουργικό. Ναι. Έχει δουλέψει με την αντανάκλαση. Αυτό ήταν στο θέμα cars, αυτοκίνητα και το εντυπωσιακό πέρα από το background στην όλη φωτογραφία είναι το ότι δεν στάθηκε ο άνθρωπος που έβγαλε τη φωτογραφία, δεν στάθηκε στο να τη φωτογραφίσει απλά ένα αυτοκίνητο. Πήγε και έστησε το σκηνικό αυτό με μια μινιατούρα αυτοκινήτου. Ναι, είναι μινιατούρα το αυτοκίνητο, ωραία έχει στήσει, αληθοφανές φαίνεται. Παίζει με τις... Εδώ διαγωνισμός circle, κύκλος. Γεωμετρικό θέμα, συμμετρία. Συμμετρία. Ναι, συμμετρία. Κλασικά φωτογραφικά. Αυτό ήταν ο νικητής, ναι. Ναι, ναι. Εδώ είναι στο City Lights. Παίζουμε με φώτα. Εδώ ήταν ο διαγωνισμός City Lights. Ναι. City Lights, ναι. Αργή ταχύτητα, να κρατήσουμε έτσι το εφέ εντυπωσιακά πράγματα. Πολύ ωραία φωτογραφία αυτή, μου αρέσει. Δίνει την κίνηση. Εδώ ο διαγωνισμός ήταν coffee. Στην ουσία βλέπουμε το επάγγελμα του καφετζή, ας πούμε. Και ήταν πάλι κάτι που ξεχώριζε μέσα στο άλμπουμ. Ενώ είχαμε πολλά φλιτζάνια, πολλούς καφέδες, κόκκους, καφέ κτλ. Αυτό ήταν πάλι κάτι που ξεχώριζε και ήταν ειδικά με το αστρόμαυρο μια δυνατή φωτογραφία. Ναι. Μ' αρέσει. Έχει μια δυναμική το αστρόμαυρο. Ναι. Εδώ είναι από το διαγωνισμό Female, τον οποίο τον είχαμε βάλει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Μια πολύ minimal και ωραία φωτογραφία. Η οποία κέρδισε και τον τίτλο της Photo of the Month στο Instagram που πάλι κάνουμε. Εδώ, ο Πιτσιρικάς. Εδώ ήταν το διαγωνισμό Hats. Πολύ ωραία καπέλα. Μπράβο. Ο κόσμος Έλληνες είναι. Ναι, είναι όλοι. Να υποθέσω. Είναι όλοι. Μπράβο τους. Και είναι κατά βάση ερασιτέχνες. Έχετε κάνει ένα στατιστικό με τι μηχανές τις είναι τραβηγμένες. Πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι με DSLR οι περισσότερες. Σχεδόν όλες. Δηλαδή το 80% είναι με Nimbo και 90. Προχωρήσουμε τα στατιστικά. Για μάρκες και... Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε ερευνήσει πολύ. Μοιρασμένα όμως και αυτό. Γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, στους ξένους διαγωνισμούς σου λένε ότι το 40% είναι με κάνω, ξέρω εγώ, λέω, ένα παράδειγμα. Δεν είναι κάτι που μας αφορά ιδιαίτερα. Ναι, το PhotoPress, ναι, βγάζουν τα στατιστικά και λένε ότι το χρόνο το 2015 είναι 54% ήταν. Είναι αυτό που λέει Δημήτρη, δεν θέλουμε να σταθούμε τόσο σε αυτό. Δεν θέλουμε να προβάλλουμε ότι. Εντάξει, απλώς το ακαδημαϊκά του σύστημα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ ήταν από μηνιαίο διαγωνισμό το Human Portrait. Κλασικά αγαπημένο θέμα πορτρέτα. Ναι, ναι. Και παίζει με το βάθος πεδίο εδώ πέρα, βλέπετε. Και με την όλη αίσθηση προκαλεί το έντονο βλέμμα αυτό. Το βλέμμα. Το οποίο είναι και χιουμοριστικό και. Σου προκαλεί σοβαρό λίγο και άγριο και ναι. Είναι και μια μίξη. Ωραία φωτογραφία. Εδώ ήταν love το θέμα. Ήταν με αφορμή του Αγίου Βαλεντίνου την ημέρα, αν δεν κάνω λάθος. Μια σιλουέτα. Πώς κρίνετε τις φωτογραφίες σας? Φωτογραφίες σαν πρώτο διαχωρισμό ψηφίζονται από το κοινό. Με τα snaps που είπαμε, τους ψήφους. Άρα δεν υπάρχει κριτική επί υπάρχει σε δεύτερο στη συνέχεια κομμάτι. Βγάζει το κοινό τις τρεις πρώτες και από τις τρεις πρώτες εμείς επιλέγουμε ποια θα βγει πρώτη, ποια δεύτερη και ποια τρίτη. Μάλιστα. Δύσκολη επιλογή.
Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολη. Γιατί αν φτάσει στις 3, πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, στους μηνιαίους διαγωνισμούς δεν υπάρχει καθόλου ψηφοφορία. Είναι η κριτική επιτροπή του περιοδικού Photonet, όπως είπαμε πιο πριν. Α, συνεργάζεται με το περιοδικό Photonet. Ναι. Και μάλιστα εδώ πέρα μπροστά μου, να δείξω στον κόσμο ότι σας έχει κάνει και αφιέρωμα το Photonet, το οποίο είναι όντως πολύ καλό επαγγελματικό, ωραίο περιοδικό. Αυτό που πήγα να πω πριν είναι ότι θέλουμε να πούμε και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και εμπιστεύονται τη δουλειά που κάνουμε και την υποστηρίζουν με όποιο τρόπο μπορούν και εμείς το ίδιο φυσικά απέναντί τους. Κάποια στιγμή θα είναι στην εκπομπή μας το Photonet το περιοδικό. Και εδώ είναι η τέτοια. Πάμε στο τέτοιο, τις είδαμε τις φωτογραφίες από τους νικητές. Έχουμε άλλη φωτογραφία να δούμε. Νομίζω όχι. Λοιπόν, εδώ είναι το αφιέρωμα που έχει κάνει το Photonet στα παιδιά. Και κάθε μήνα οι νικήτριες φωτογραφίες του προηγούμενου μηνιαίου στην ουσία μπαίνουν πάλι στο τεύχος περιοδικό. Και εδώ είναι ο διαγωνισμός. Ο χριστουγεννιάτικος που είχαμε κάνει. Οι νικήτριες... Που παρουσιάζονται οι φωτογραφίες του. Και σχολιάζονται και όλα από ουσιαστικά η επιβράβευση των νικητών είναι η καταχώρησή του εδώ πέρα. Στους μηνιαίους και μετά στις εβδομάδες. Ναι, λέει πρώτη θέση Ιωάννα Τζουάνου, Σοφία Παπαγεωργίου. Και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι ψάχνουμε να βρούμε κάποιους χορηγούς ώστε να προσφέρουμε στον κόσμο που συμμετέχει ακόμη περισσότερα δώρα και. Έχεις δίκιο σε αυτό. Οι εποχές είναι λίγο δύσκολες τώρα. Η χορηγή είναι πολύ σφιχτή. Ιδίως στο φωτογραφικό τομέα η αγορά είναι πολύ καθισμένη. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Εμείς και εμείς παλεύουμε εδώ πέρα. Είμαστε η μοναδική εκπομπή που κάνει με φωτογραφικά θέματα σε όλη την ελληνική. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και βλέπεις ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, εκτός από το site με τους διαγωνισμούς, τους φωτογραφικούς. Έχετε, ασχολείστε και με άλλα, κάνετε και παραγωγές δικές σας. Έχουμε ξεκινήσει εκπομπές, τις οποίες έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο ο Γιώργος. Είσαστε πολύ δραστήριοι τύποι. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είπε στα πλαίσια πάλι. Κάνετε, πάμε να δούμε και πλάνα από τα γυρίσματά σας, τα οποία βλέπαμε, αυτά εδώ πέρα. Και στην αρχή τα είδαμε κιόλας, έβαλα εγώ μερικά αποσπάσματα να δούμε. Αυτή τη στιγμή πάλι στα πλαίσια του φωτοκόντες. Εδώ είσαστε με κάποιο φωτογράφο. Ναι, είναι... Που μαθήματα κάνει. Ναι. Είναι από τα Photonet Study, στα workshop και τα σεμινάρια. Κάνουμε μια σειρά βίντεο στο YouTube, Phototalks λέγονται, είναι συζητήσεις με φωτογράφους. Και πάλι... Βλέπουμε το στήσιμο που έχετε κάνει. Δουλεύετε με DSLR τα βιντεάκια σας. Ναι. Έτσι, με τεχνητό φωτισμό. Με quartz φωτιστικά. Συνεντεύξεις σας. Οι ιδέες για τους καλεσμένους πώς έρχονται? Κυρίως από το ίντερνετ, από το Facebook, από τους διαγωνισμούς, από το site. Όταν βλέπουμε... πολύ τελικά. Ναι, δηλαδή στο site έχουμε χιλιάδες χρήστες μέσα στο site, οπότε από εκεί βλέπουμε όποιοι είναι καλοί και όποιοι ξεχωρίζουν, κάνουν κάτι συγκεκριμένο, κάποια ιδιαίτερη, σε κάποιο ιδιαίτερο είδος φωτογραφία, σπάνιο, δύσκολο κτλ. Τους πλησιάζουμε, τους μιλάμε. Βλέπουμε και πόσο με time-lapse. Ναι, είναι το στήσιμο τότε που είχαμε κάνει. Α, το έχετε σε γρήγορη κίνηση, δεν είναι time-lapse. Σε γρήγορη κίνηση, δεν είναι. Τώρα τι έχετε η επόμενη σας κίνηση? Αυτό προσπαθούμε να πλησιάσουμε χορηγούς και να καταφέρουμε από εκεί να προσφέρουμε και άλλα πράγματα στον κόσμο που μας ακολουθεί. Και στο μέλλον έχουμε άπειρα σχέδια, δηλαδή μέχρι στιγμής... Και άλλες εκπομπές έχουμε που θέλουμε να φτιάξουμε, να ενισχύσουμε πιο πολύ το κανάλι μας στο YouTube με βίντεο. Ωραία. Ναι. Είχατε παρουσία και στη Photovision. Ναι. Πώς την είδατε τη Photovision, παιδιά? Εμείς ικανοποιητικά θα σε λέγαμε. Σε σχέση με άλλες χρονιές που είχατε πάει στις άλλες χρονιές. Είχαμε πάει απλά. Δεν είχαμε πάει ως άλλες εποχές. Πολύ συγκεκριμένοι. Όχι ως εκθέτες, ως επισκέπτες είχαμε αυτό πάει. Αυτό που είπες, άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Πολύ συγκεκριμένοι. Ναι. Λείπανε απουσίες σημαντικές. Λείπανε πολύ σημαντικές απουσίες όπως ήταν η Κάρον, η Σόνι, ποιο να μην το πει. Η Σόνι. Βέβαια η εμπειρία της έκθεσης ήταν πάρα πολύ ωραία. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ. Γνωρίσαμε κόσμο, καλή ώρα. Και ήταν για μας... Ναι. Γνωριστήκαμε με τα παιδιά, να πούμε, στην έκθεση. Με τράβηξε το αυθόρμητο, το νεανικό, η δουλειά τους, η λαχτάρα που έχουν για να παρουσιάσουν κάτι. Αυτό θέλει ο κόσμος της φωτογραφίας, αυτό θέλει η ελληνική τηλεόραση. Το λέω συνέχεια, ότι θέλει νέους ανθρώπους να δίνουν ιδέες, και εγώ νέους ανθρώπους έχω δίπλα μου και συνεργάζομαι και νέα κορίτσια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα παιδιά στο κοντρόλ είναι νέα παιδιά. Όχι ότι οι παλιοί δεν δίνουν, αλλά μπορούν, να δώσουν από άλλες θέσεις. Να βάλουμε μπροστά τα παιδιά, να δημιουργήσουν, να καταλάβουν. Είναι άλλη οπτική, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι.
Έτσι πιστεύω ότι μπορεί να γίνει σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην φωτογραφία. Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, αυτά. Mm-hmm. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε για τη δουλειά σας? Έχετε κάτι στο μέλλον να κάνετε? Τι σχεδιάζετε? Έχουμε πάρα πολλά σχέδια για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή είναι ούτε τα μισά που είχαμε σκεφτεί. Δηλαδή και η συνεντεύξη που τις υλοποιούμε τώρα ήταν ένα σχέδιο το οποίο το είχαμε 2 χρόνια πριν. Mm-hmm. Απλά λόγω των δυσκολίες κτλ. Σιγά σιγά προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε όλα. Ωραία. Και θα βγουν. Εγώ σας εύχομαι να υλοποιήσετε όλα αυτά τα σχέδια που έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να συνεχίσετε εδώ να δουλεύετε έτσι στον χώρο της φωτογραφίας. Να ξέρετε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος δεν σε επιβραδεύει όπως θα ήθελες, ούτε χρηματικά ούτε. Αλλά τουλάχιστον κάνεις το κέφι σου. Αυτό, κάνεις... αυτό. Να το ευχαριστιέσαι πάνω ναι, απ' όλα. Ευχαριστιέσαι γιατί δημιουργείς. Γιατί η φωτογραφία και το βίντεο είναι δημιουργία πάνω απ' όλα. Δημιουργούμε. Και ευχαριστιόμαστε γιατί δημιουργούμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ που εμείς ήρθατε. Εμείς ευχαριστήσαμε το photocontest.gr και θα κανονίσουμε και Phototalk. Okay. Να τα πείτε και εσείς στη δικιά μας εκπομπή. Okay, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη ενότητα, η οποία είναι ο Μάρκος Κιμιονής με τις βιντεοκαινοτομίες του και τα κορίτσια του, τα οποία αυτοσχεδιάζουν και δημιουργούν. Πάμε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το επεισόδιο του καινοτομίες που έχει να κάνει με τις DSLR. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις βιντεοκαινοτομίες όσον αφορά τις κάμερες DSLR. Οι DSLR κάμερες έχουν εισάγει πολλές καινοτομίες στον χώρο του βίντεο. Αυτές οι κάμερες εξελίχθηκαν σταδιακά για να αποτυπώνουν μέσω του μεγάλου αισθητήρα ποιοτικές φωτογραφίες. Στην εξέλιξή τους αυτές οι φωτογραφικές μηχανές ενσωματώσανε μια λειτουργία καταγραφής βίντεο. Αυτό το πετύχανε μέσω του ABCHD codec. Είναι ένας codec, ένας αλγόριθμος ουσιαστικά, που καταφέραμε να συμπιέσουμε αρκετά ποιοτική εικόνα και να την αποθηκεύσουμε σε SD κάμερα. Αυτό δημιούργησε μεγάλη επανάσταση στο χώρο της εικόνας. Γιατί σταδιακά μεταφέραμε όλη αυτή την αγορά που είχε αναπτυχθεί και εξελιχθεί για να βγάζει δημιουργικές φωτογραφίες με αισθητική, δηλαδή φακοί οι οποίοι εξελίχθηκαν και με το πέρασμα των ετών, με τις καμπάνιες και τα χρήματα που δίνανε οι εταιρείες για να βγάλουν στην αγορά όλο και πιο ποιοτικά προϊόντα, καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε με πολύ λίγα χρήματα εκπληκτικής ποιότητας φακούς, τους οποίους προσαρμόζουμε στις κάμερες και μας δίνει αυτό το κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο αβαντάζ αυτών των καμερών είναι το βάρος, γιατί το σώμα ζυγίζει από 500 γραμμάρια περίπου έως 1 κιλό. Συν το βάρος του φακού που δεν ξεπερνάει τα 400 γραμμάρια. Επειδή αυτές οι κάμερες είναι φτιαγμένες και ο αισθητήρας τους και όλη η αρχιτεκτονική για να τραβάνε στατικές φωτογραφίες, δημιούργησε κάποια θέματα στο βίντεο. Αυτές οι κάμερες όταν τραβάμε βίντεο θέλουν λίγο προσοχή, ειδικά με την κίνηση. Οι κινήσεις πρέπει να είναι πάρα πολύ απαλές. Επίσης, επειδή έχουν μεγάλο αισθητήρα, το βάθος πεδίου είναι πάρα πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να βγαίνουν πολλά πλάνα out of focus. Όπως βλέπετε εδώ, είναι το δαχτυλίδι που ελέγχω το focus. Και από το monitor κοιτάζω να είναι net. Το ξέρετε ότι αυτές οι κάμερες
είναι ικανές να τραβήξουν εκπληκτικό βίντεο. Και είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε η επανάσταση στο cheap cinema. Τι είναι αυτό? Είναι ένα κίνημα που πολύ μικροί κινηματογραφιστές αξιοποίησαν αυτές τις κάμερες και με πολύ πολύ χαμηλό κόστος καταφέραν να κάνουν λαμπρές παραγωγές που διαθέσανε σε όλο τον κόσμο, από ντοκιμαντέρ έως και ταινίες. Οι συγκεκριμένες κάμερες δεν έχουν βελτιστοποιηθεί για τη χρήση βίντεο, οπότε θέλει λίγο εξοικείωση για τη χρήση. Αλλά εδώ και 3 χρόνια που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην αγορά, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά συστήματα τα οποία βοηθάνε την πιο σωστή λήψη βίντεο. Παράδειγμα είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μία βάση που προσαρμόζει την κάμερα εδώ πάνω και έχεις τον έλεγχο του focus στο δάχτυλό σου. Επίσης, έχεις άλλο ένα σημείο στήριξης και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις σαν βιντεοκάμερα. Επίσης, είναι και αυτό εδώ. Είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο, πολύ οικονομικό, το προσαρμόζεις κάτω από την κάμερα και το περιστρέφεις με σκοπό να το αξιοποιήσεις όπου θες. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μέρος από τις βίντεο καινοτομίες που μας ετοίμασε ο Μάρκος. Ο Μάρκος είναι μαζί μας εδώ πέρα. Γεια σου Μάρκο. Λοιπόν, γεια το σας. Θέμα ήταν DSLR, έτσι. Βίντεο καινοτομίες με DSLR. Με DSLR. Λοιπόν, η DSLR έχει κατακτήσει το βίντεο. Έχει κατακτήσει την αγορά. Η DSLR είναι... Δώσαν άλλη όθηση. Δουλεύεις με DSLR, εσύ, έτσι. Ναι, δουλεύω. Εμπιστεύεσαι. Φανατικά δουλεύω. Φανατικά. Να δούμε μια δουλειά σου που έχεις κάνει... Ναι, μπορούμε να δούμε ένα διαφημιστικούλι που είναι ωραίο. Για να πάμε να δούμε ένα διαφημιστικό που ετοίμασε ο Τέκος και έχει κάνει με DSLR. Από ψηλά, η θέα είναι μοναδική. Μου αρέσει να κατακτώ τις κορυφές με τα καρέ μου. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό, το χόμπι μου γίνεται εύκολη υπόθεση. Αδιάβροχες τσάντες με ενισχυμένη προστασία των πολύτιμων αντικειμένων σας. Με την εγγύηση ποιότητας της National Geographic. Διαλέξτε την τσάντα που σας ταιριάζει στο www.albapv.gr ή επισκεφτείτε την έκθεσή μας Ορμηνίου 9 στην Αθήνα. Για να κυκλοφορείτε με στυλ όλες τις ώρες της ημέρας. Τηλεφωνήστε μας στο 210. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα διαφημιστικό, ήθελα να δείξω, του Μάρκου. Ο Μάρκος, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο... Καθόλου χρόνο. Και έχουμε δύο ενδιαφέροντα θεματάκια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θέλω να σας δείξω ότι μια ομάδα ανθρώπων προσπάθησε, ψάχνοντας την αλήθεια, έτσι, να βρει πώς ήταν στην κανονική του, στη φυσική του μορφή, ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, αυτός ο μεγάλος, το ξέρεις τον Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, βέβαια το ξέρεις, το μεγάλο Ολλανδό ζωγράφο που γεννήθηκε το 1853 και το 1890 πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο με τον Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, πώς το...
Λοιπόν, ψάχνοντας την αλήθεια. Αυτό ήταν το βίντεο, πολύ ωραίο βίντεο. Λοιπόν, θέλω, κορίτσια, να σας πω ότι. Συγκινητική στιγμή. Μια συγκινητική στιγμή. Δεν έχω χαρτομάτιλα πάνω μου, παιδιά. Εφόσον μου δίνετε το βήμα, θέλω να πω χρόνια πολλά στο Θανάση τον Νικολαίδη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στούντιό μας. Για όσους δεν κατάλαβαν, είναι ο γιος του. Να τον χαίρεσαι. Ναι, να το δεις όπως επιθυμείς με μια καλή κοπέλα. Έχω ετοιμάσει ένα βιντεάκι να το δούμε και να του πούμε τα χρόνια πολλά έτσι. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Λοιπόν, φιλάκια στο Θανάση, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Τα φιλάκια, τα αγγλικά που έχει φέρει. Τα αγγλικά του. Να κάνω μια ιδιάκριτη ερώτηση, επειδή δεν είναι γυναίκα. Πόσο κλείνει, μπορεί να μας πει, θα μας πεις. Θανάση. Όχι, δεν λέει. Έλα, ρε, λέει, όσο φαίνεται, λέει. 23. Να αποχαιρετήσουμε. Τρία. Λίγα λες. Λοιπόν, κορίτσια, ελάτε εδώ κοντά μου. Παρακαλώ. Να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Είμαστε πολλοί πλέον. Ναι. Έχουμε γίνει πολύ. Έχουμε γίνει μια παρέα. Πιστεύω να σας αρέσει, να τους αρέσει η παρέα μας. Η αλλαγή. Πέστε τα υπόλοιπα. Τι να πούμε, κάθε Παρασκευή 10 και 10. Ανανεώσουμε το ραντεβού. Η Λουίζα, το καινούργιο. Ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Εδώ μαζί. Εδώ. Λουίζα, Γιώργος, Αποστολία. Τέλεια. Κάθε Παρασκευή 3 μας. Φιλάκια στον κόσμο. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Καλά περάστε.